Είδαμε λοιπόν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καρδαμήλων, ο οποίος και στο ύφος και στο ήχο, στον ήχο της φωνής του έδειχνε την αγανάκτησή του με όλα αυτά που συμβαίνουν και με το περιουσιαστικό κλιμάκιο και με όλα αυτά που ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς υποβαθμίζουν την περιοχή. Για ξαναδείς, ο Καπταλέκος ο Καραμούζος, ο φίλος μου εκεί στα Καρδάμιλα, λέει κάθε υπερβολή ότι η Χίο σταματάει στο Βροντάδο. Λοιπόν, σίγουρα δεν έχει δίκιο τώρα ότι... Αλλά δεν μου λέτε πώς θα φανεί ότι δεν έχει δίκιο. Ναι, δηλαδή τα γεγονότα καμιά φορά... Δηλαδή, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και εγώ του λέω, κοίταξε να δεις και εσύ και άλλοι Καρδάμιλοι, είστε υπερβολικοί τώρα ότι η Χίο σταματάει στο Βροντάδο. Ναι, να τα αποδείξουμε όμως. Δηλαδή εδώ χρειάζεται να το αποδείξει κανείς ή να αποδείξει πως δεν είναι ελέφαντας. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει τώρα στα Καρδάμιλα. Δεν βρίσκεται τόπος, δεν βρίσκεται χώρος. Δεν βρίσκονται λεφτά. Δεν, τι λεφτά. Εντάξει, δεν είναι και όλα λεφτά. Το περιοριστικό σώμα το ίδιο κάνει και με δαπάνη ή δεν κάνει, εν πάση περιπτώσει. Χρειάζεται το κλιμάκιο ή δεν χρειάζεται το κλιμάκιο. Γιατί εγώ δεν θα σταθώ στο μέρος των παραπονεμένων Καρδαμηλιτών. Εδώ πρέπει να δούμε πρακτικά η ύπαρξη και η λειτουργία του κλιμακίου των Καρδαμήλων. Έχει βοηθήσει την περιοχή. Με τι άλλο. Πόση ώρα χρειάζεται ένα όχημα από την πόλη να πάει στη Βόρεια Χίο. Μα αποδειγμένα, αν θα πάρουμε και βάλουμε κάτω τα συμβάντα, θα δει κανείς ότι η παρουσία του κλιμακίου των Καρδαμήλων είναι πολύτιμη. Το ερώτημα είναι τώρα όμως, για να υπάρξει και κάποιος κακός στην παρέα, όλοι θέλουν οι Καρδαμηλίτες στο κλιμάκιο των Καρδαμηλιών. Αυτό είναι κάτι που τα έχουμε ξανακούσει από πέρσι. Μπράβο. Ότι έχουμε κάτι ψιλογκρινίτσες. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μας μποδίζουν δηλαδή και τα οχήματα δηλαδή, και το κλιμάκιο. Κάτσε. Θα μου πεις τώρα, ο άλλος έρχεται 15 μέρες από την Αθήνα, 20-30 ενδεχομένως λέω εγώ, και να ενοχλείται. Ναι, άμα δει όλη την περιοχή γύρω-γύρω καμένη, θα είναι καλύτερα όμως. Δεν ξέρω, ή να είναι μόνιμος κάτοικος και να ενοχλείται. Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται, θέλουν την ησυχία τους, θέλουν ηρεμία. Το γεροκομείο είναι μια χαρά. Ήρεμα είσαι εκεί. Έχει και άλλον ένα χώρο πιο μακριά, αλλά μην το πάω. Το νοσοκομείο το ίδιο. Το λέω αυτό γιατί εκφράζονται και αυτές οι απόψεις. Ότι το κλιμάκιο εμποδίζει, ενοχλεί τα αυτοκίνητα, το έτσι, τι θέλουμε τελικά. Γι' αυτό είπα από την αρχή εγώ, όλοι στα Καρδάμιλα συμφωνούν για το κλιμάκιο. Μπορεί να αλλάξει χώρο, ας βρει και έναν άλλο χώρο. Εντάξει. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι ο χώρος που έχει βρεθεί του αγροτικού συνεταιρισμού. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Ο χώρος που είναι σήμερα, αν σε ενοχλεί ο συγκεκριμένος, είναι δηλαδή προβληματικός. Ναι. Όχι επειδή ενοχλεί και μόνο το γεγονός ότι έχουμε κάνει ή δύο ή τρεις φορές. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο κλιμάκιο των Καρδαμήλων που έχει πλημμυρίσει με νερά. Ναι, γιατί από είναι από άλλο από τη θάλασσα και τα φύκια που βγαίνουν λοιπόν, και όλα αυτά που έχουμε δει. Τα γνωστά. Λοιπόν, η προεμιστική είναι σε λάθος θέση όπως είναι και όλα τα κτίρια αυτά τα οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Αλλά επαναλαμβάνω, το Δημαρχείο είναι δίπλα. Τι θα κάνουμε τώρα, αλλάξουμε θέση στα Καρδάμήλα. Αν του βάλουν γρήγορα να ανεβάσουμε παραπάνω. Δεν γίνονται έργα στα Καρδάμηλα προκειμένου να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Υποτίθεται ότι το έργο των Καρδαμήλων, των λιμανιού, είναι γίνεται για αυτό και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν γίνεται γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι Καρδαμηλίτες αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα ότι η Χίο σταματάει στον Βροντάδο, θα πρέπει να διαψευστεί αυτό το οποίο λένε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει στην πράξη. Είτε από την προληπτική υπηρεσία, είτε από το Δήμο. Είτε από τις άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Και λύση βέβαια πριν έχουμε κάτι πιο καταστροφικό, μην έχουμε κάποια φωτιά στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει το περιουσιαστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Γιατί το έχουμε μας το πει και ο Νίκος ο Βασιλάκης, ότι δεν εξυπηρετεί μόνο τα Καρδάμηλα, εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Αιγαίο. Μήπως... Δεν μπορεί να καταργήσουμε ένα κλιμάκιο εντελώς από τη Βόρεια Αιγαίο. Μήπως... Δηλαδή, να μην έχουμε το μυαλό μας μόνο τα Καρδάμηλα. Μήπως θέλει το πει ποιος. Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ο Μιχάλης ο Φυτούσης είναι πρόθυμος. Το λέω ότι και ο Μιχάλης του Φυτούσης, αν κάποιος... Τον αφιλοξενήσει. Βλέπει μακριά. Αν, εγώ το ξέρω. Αν κάποιοι ενοχλούνται στα Καρδάμηλα από τη βάση του κλιμάκιου, πηδιανεί. Ας πάει στο πηδιό. Πιο κοντά στα Ρετσινάδικα θα είναι. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Τζούμα, να περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας.